Έλα, έλα και. Οι φίλοι μας ο Μπάνι και ο Φρέντι, που είναι οι κατασκευαστές του συγκεκριμένου έργου, θα μας πούνε δύο λόγια. Πώς λέγεται το έργο? Ο Πάνας. Ο Πάνας. Ο τομέας των θερμοϊδραυλικών επέλεξε να κάνει το Πάνα από την Σωλήνα και πήραμε ως βάση από το Πάνα τα τραγουπόδαρα με βάση που είναι και το πιο χαρακτηριστικό του Πάνα, τα τραγουπόδαρα του. Και μετά συνεχίσαμε το σκελετό. Δεν ξεκινήσαμε με ένα στάντα σχέδιο. Προχωρώντας, κάναμε πράγματα. Δεν μας βγαίνανε μερικά σωστά. Τα φτιάξαμε πρώτα σε ένα χαρτί. Και μετά κόβαμε κομμάτια, μετράγαμε. Στην πορεία το φτιάξαμε. Δεν το σχεδιάσαμε και όλοι μαζί. Όπου βλέπαμε πρώτα πώς πάει. Και μετά το φτιάχναμε σιγά σιγά. Το φτιάχναμε σιγά σιγά. Και τα υπόλοιπα. Και να σας πω ότι το κεφάλι έχει φτιάξει αποκλειστικά ο κ. Σουλιόπουλος, ο ιδιητής μας. Είναι όλο δικό του το κεφάλι. Να σας πω για τα έργα. Αν μπορείτε. Αυτό το έργο το έχει φτιάξει ο τομέας των μηχανικών. Το οποίο γίνει με λέιζερ. Λόγω ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει με τροχό. Λόγω ότι βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, τα μαθηματικά, μερικά κόμματα που πρέπει να είναι σε παντογράφη φτιαγμένο αυτό. Και είναι από λέιζερ. Το άλλο έργο που έχουμε φτιάξει. Αυτός είναι ο μεγαλοπρεπής Πάνας. Ναι, ο μεγαλοπρεπής Πάνας. Άλλο έργο. Το άλλο έργο είναι που έχει συνεργαστεί ο τομέας των θερμοϊδραυλικών. Δεν ακούγεται εδώ. Ο τομέας των θερμοϊδραυλικών. Έχουμε φτιάξει την Αφροδίτη, ο Έρωτας και ο Πάνας, που έχουμε συνεργαστεί με το τομέα της κομμωτικής και βλέπετε ότι έχουν φτιάξει τα μαλλιά τους και τα έχουν φτιάξει από κάναβι. Είναι υλικό που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί. Ναι. Και το άλλο μας έργο... Αυτό λοιπόν είναι ο Πάνας, η Αφροδίτη και ο Έρωτας. Μάλιστα. Και το άλλο έργο είναι αυτό εδώ που το έχουν φτιάξει... Τη μέρα των ηλεκτρολόγων. Έχουν φτιάξει από υλικά. Οι σωλήνες αυτοί ήταν σωλήνες που περνάνε καλώδια σπιτιού παλαιού τύπου. Που πλέον δεν τους χρησιμοποιούμε. Και τους είχαμε στα εργαστήρια, τους είχαμε μια πέταμα. Και τους αξιοποιήσαμε. Κάναμε ανακύκλωση στα υλικά. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε εδώ. Από ραδιοφωνάκι είναι αυτό το. Από ραδιοφωνάκι η πλακέτα. Εδώ είναι καλώδια, τα έχουν πλέξει τα παιδιά και τα έχουν κάνει το σώμα του. Εδώ είναι τα πόδια του, το ένα του πόδι είναι αυτό και το άλλο του είναι αυτό. Και οι πατωσίες του παίρνουν φωτιά με αυτές τις λάμπες, ότι τρέχει. Και το έργο αυτό το έχουν κατασκευάσει δύο μαθητές. Μάλιστα. Ο Χαντίνης Κελκίμ και ο Μούχα Γεντνόρ. Γεντνόρ, ναι. Μπράβο. Είσαστε εσείς, παιδιά. Ένας και ένας. Οι δύο κατασκευαστές. Μπράβο. Οι δύο κατασκευαστές. Με αυτό το έργο δεν το πολυτελές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άλλο έργο, τα άλλα είναι των Γερμανών. Τα άλλα είναι των Γερμανών. Και αυτή είναι η ελιά, δεν ξέρω την ίδια στην ελιά. Αυτή είναι η ελιά. Η ελιά. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, είναι το πουλί. Που πετάει. Και μας έχει πάρει και ένα... Ό,τι πρόλαβε και πήρε στο στόμα του, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια. Θα προτείνουμε στο Δήμο να τα εκθέσει κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να τα δουν όλοι οι συμπολίτες μας.